Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Καρδίτσας αλλά και στους άλλους Δήμους του νομού έκαναν τετράωρη στάση εργασίας με στόχο να διαδηλώσουν ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να διαλύσει το Ταμείο Ασφάλισής τους και να το εντάξει σε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό. Με αυτό το νομοσχέδιο, το δικό μας ταμείο, το ΤΙΔΚΙ, όπου παρέχει την υγειονομική περίθαλψη στους εργαζομένους στην τοπική αυτοδιοίκηση, διαλύεται. Η περιουσία αυτού του ταμείου ενσωματώνεται στο νέο οργανισμό παροχών υγείας του Υπουργείου και όπως καταλαβαίνετε από εδώ και πέρα οι παροχές αυτού του ταμείου χωρίς ένα νέο κανονισμό υγείας όπου θα είναι υπέρ των εργαζόμενων, καταλαβαίνετε τα ζητήματα υγείας για τους εργαζόμενους πλήττονται. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στο Δήμο Καρδίτσας έκαναν συμβολική κατάληψη του Δημαρχείου με στόχο να διαμαρτυρηθούν για την μη καταβολή των μισθών τους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Τη μόνη εξέλιξη που έχουμε και την οποία την είδατε και εσείς την προηγούμενη φορά που ήσασταν εδώ πέρα είναι ότι η Δημοτική Αρχή κατέβηκε στην προηγούμενη στάση εργασίας που κάναμε, κατέβηκε κάτω και ότι συμπαραστέκεται στους εργαζόμενους του Δήμου. Σήμερα, από ό,τι μας είπε, βρίσκεται στην Αθήνα για να συνεδριάσει με τον Υφυπουργό Εσωτερικών. Τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης θα τα μάθουμε το βράδυ ή αύριο.